Ανοιχτή με τις κάμερες, παρακαλώ, να ενημερώσετε. Ευχαριστώ πολύ. Στη διάθεσή σας ο προπονητής μας, η διαδικασία γνωστή, ο μετεπόμενο και το μέσο που εκπροσωπείται πριν από την υποβολή του ερωτήματος. Πρώτο ερώτημα, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Δημήτρης Νικού από eSports.gr. Είναι ένα αποτέλεσμα κακό για τον Ολυμπιακό, ειδικά όπως εξελίχθηκε. Αυτό είναι το δεδομένο. Θα ακούσουμε φυσικά και τον coach, αλλά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω εάν γινόταν πάλι το μάτς και ο Ολυμπιακός από το 2-0 με τον τρόπο που μειώθηκε το σκορ γινόταν 2-1. Αν θα ακολουθούσε την ίδια τακτική και τις ίδιες αλλαγές. Το λέω αυτό γιατί θέλω να ρωτήσω τον coach αν θεωρεί ότι δεν ήταν σε καλή βραδιά και ο ίδιος απόψε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάντα παρακαλώ στον κήπο, σύντομα, με το ταρία στους όσους οπινιών. Σε πουδιέρα, με πέρα jugar este partido, ganando 2-0, recibe el primer gol. Σε volvería a hacer los mismos cambios y si seguiría la misma táctica. Si piensa que usted también es una mala noche en una buena noche esta tarde. Para empezar, obviamente sí que es una mala noche, porque en el global del partido creo que hemos jugado bastante bien. Nos hemos equivocado, y eso que ha hecho que en 20 minutos el partido se haya empatado, cuando creo que hemos jugado un buen partido. Για να ξεκινήσουμε, θέλει να πει πως πραγματικά πιστεύω είναι μια άσχημη βραδιά αυτή για την ομάδα μας, γιατί νομίζει πως για το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού παίζαμε αρκετά καλά. Ωστόσο, στη συνέχεια κάναμε όλοι μαζί, κάναμε λάθη και αυτό μας κόστησαν το ότι δεχτήκαμε 2 γκολ και πραγματικά χάσαμε τους βαθμούς της από την ισοφάριση. Si pudiera, lógicamente, sabiendo el resultado final, seguramente hubiese cambiado otros jugadores y de otra manera. Pero cuando iba a hacer el último cambio por la lesión de Imbón, o por las molestias de Imbón, que nos había perdido el cambio, íbamos 2-0. Lo que no me esperaba es el gol que hemos recibido, pero aún. Σίγουρα γνωρίζετε στο αποτέλεσμα και αφού θα μπορούσε να έχει την ευκαιρία να ξανακάνει το παιχνίδι από την αρχή, αφού γνώριζε όμως τι θα έχει συμβεί, σίγουρα θα έκανε διαφορετικές αλλαγές και διαφορετικές κινήσεις. Όμως εκείνη τη στιγμή, όταν έκανε την αλλαγή του Ιμπόμ, την αναγκαστική αλλαγή του Ιμπόμ γιατί ένιωθε ενοχλήσεις, δεν περίμενε σε καμία περίπτωση τον κολλητή σου χάρη. Το πρώτο γκολ. Είσαι και siempre se busca un responsable cuando el resultado no es bueno. Y es el responsable, lógicamente, siempre es el entrenador. Ξέρει πολύ καλά ότι όταν ένα αποτέλεσμα είναι άσχημο για μια ομάδα και ψάχνουμε τον πρώτο υπεύθυνο, αυτός ο υπεύθυνος είναι πάντα ο πρώτος είναι ο προπονητής. De los 70 primeros minutos no soy responsable, de los últimos 20 sí, y lo digo totalmente serio. Σας λέει λοιπόν πάρα πολύ σοβαρά ότι για την εμφάνισή μας τα πρώτα 70 λεπτά του αγώνα δεν είναι εκείνος ο υπεύθυνος, όμως για τα τελευταία 20 λεπτά του αγώνα ναι είναι. Επόμενο ερώτημα. Καλησπέρα, Δράτης από Ρατόπεν. Εγώ θέλω να ρωτήσω, η ομάδα έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να πάει στο -1 από την κορυφή. Παρ' όλα αυτά είναι στο -3. Είναι μια κακή βραδιά, η οποία όμως δεν σκοτώνει τον Ολυμπιακό. Ποια είναι η ψυχολογία των παιχτών, του ιδίου και τι μπορούμε να περιμένουμε στη συνέχεια έχοντας δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια και να μας ενημερώσει σε συνδυασμό με τους τραυματισμούς του Μπά και του Κανός σχετικά με τα επόμενα δύσκολα. Θα ξεκινήσω από τους τραυματίες. Ο Σέρτζι θα μείνει για ένα διάστημα έξω από την ομάδα γιατί έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο. Va a sentir una molestia atrás, esperemos que no sea nada y que pueda estar en el próximo partido. Ο Μπά στο πίσω μέρος του χείδακτη έχει νιώσει μια ενόχληση, ελπίζουμε πως δεν είναι τίποτα σοβαρό και πως θα είναι διαθέσιμο για τον επόμενο αγώνα. Pero lógicamente no queremos una lesión mayor. Σίγουρα όμως δεν θέλαμε αυτή η τραυματισμή να είναι μεγαλύτερη. En el caso de Imbona, ha pedido el cambio, ha dicho que podía aguantar 10 minutos más, pero era una situación que nosotros no podíamos arriesgar, porque lleva 30 horas de vuelo para venir a jugar este partido.
Οι επόμενες ενοχλήσεις, ο ίδιος είπε πως θα μπορούσε να αντέξει 10 λεπτά ακόμα, ήταν όμως μια αποφάση δική μας να βγει γιατί δεν θέλαμε να ρισκάρουμε, ήταν ένας παίκτης αρκετά ταλαιπωρημένος γιατί ήταν προερχόμενος από μια πτήση 30 ώρων για να επιστρέψει και δεν θέλαμε να τον ταλαιπωρήσουμε όλοι. Y lógicamente el vestuario está afectado porque teníamos muchas ilusiones puestas en estar un poquito más arriba hoy y por eso hemos jugado de esa manera. Lástima que esos 20 minutos borren todo lo bueno que hemos hecho. Και είμαστε όπως είναι λογικό απογοητευμένοι. Μέσα στα βοητήρια υπάρχει αρκετά μεγάλη απογοήτευση γιατί για το σημερινό παιχνίδι και το σημερινό αποτέλεσμα έχουμε πολλές προσδοκίες να μειώσουμε τη διαφορά μας και να έρθουμε ακόμα πιο κοντά στην κορυφή. Δυστυχώς είμαστε πολύ στεναχωρημένοι γιατί τα τελευταία 20 λεπτά του αγώνα σβήνουν όλη την καλή δουλειά που έχουμε κάνει στα πρώτα 20 λεπτά. Παρακαλώ. Κάτι παραπούμε. Λίγο στο Μαράς από Γκαζέτα. Ήθελα να ρωτήσω τον coach πάνω στις τακτικές ερωτήσεις που έχουν γίνει. Γιατί η χρησιμοποίηση του Αραμπιά ήταν θέμα τακτικό, αν ήταν θέμα ετοιμότητας, κάτι άλλο, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρεμοντέ, από κενό του Λιβάνου, η Αραμπιά στα τάρδεξη πιάνε και βέβαια τάκτικα, όσοι πιάνε και με τον No, ninguna. Hemos pensado que teniendo 2-0 y jugando Aris con mucha gente por delante del balón, podíamos sorprender con la velocidad de Masuras. En ese momento hemos recibido un gol y nos hemos complicado. Όχι, δεν υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Σκεφτήκαμε πως αφού κερδίζαμε με 2-0 και αφού είχαμε αρκετούς παίκτες μπροστά, θα μπορούσαμε να, ο Άρης είχε αρκετούς παίκτες μπροστά, θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε την ταχύτητα του Μασούρα. Εκείνη τη στιγμή όμως μας ξέπληξε ο Άρης με το πρώτο γκολ που έβαλε. Άλλο ρόλο που με υπάρχει. Αν όχι, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Καλό βράδυ.